διαψεύδει οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του, ο Τόνι Μπλερ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Euronews. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας έχει πολλές φορές χρειαστεί να διαψεύσει δημοσιεύματα για συζητήσεις με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, για το ενδεχόμενο να οριστεί ειδικό σύμβουλο τη κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μιλώντα στο Euronews, δεν διαψεύδει ότι έχει συναντηθεί μαζί του. Είναι ένα παράδειγμα του τρελού τρόπου με τον οποίο λειτουργούν σήμερα οι ειδήσει και η πολιτική. Εννοώ ότι αυτήν την ιστορία δεν την ήξερα μέχρι να γραφτεί σε αυτό το επωνομαζόμενο βιβλίο. Είναι ένα απόλυτο κατασκεύασμα από την αρχή ως το τέλος. Δεν είχα ποτέ μια τέτοια συζήτηση στον Λευκό Οίκο, ούτε εκτός του Λευκού Οίκου, με πρόσωπο από τον Λευκό Οίκο, ούτε με οποιονδήποτε άλλον, οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε μέρος. Και σε όποιον γνωρίζει πραγματικά αυτά τα πράγματα, είναι απολύτως παράλογη και μόνο η ιδέα ότι οι Βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών θα άρχισαν να παρεμβαίνουν και να κατασκοπεύουν τους Αμερικανούς προεδρικούς υποψηφίους. Αυτό το πράγμα έχει γραφτεί, ξέρετε. Εγώ το αρνούμαι, αλλά έχει κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου. Είναι απλά κάτι το τρελό. Ο πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Λευκού Οίκου, Steve Bannon, άφησε μεταξύ άλλων να εννοηθεί ότι ο Τόνι Μπλερ είχε προειδοποιήσει προεκλογικά το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο τότε υποψήφιος πρόεδρος και στενοί συνεργάτες του παρακολουθούνταν από τις Βρετανικές υπηρεσίες.